Μόνο με μία φιάλη αίμα σώζει κανείς τρεις ζωές. Με αυτό το σύνθημα δίνω αίμα, δίνω ζωή. Φορείς της Δράμα σε συνεργασία με το Τμήμα Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Δράμας ξεκίνησαν μία εθελοντική αιμοδοσία η οποία θα κρατήσει 10 ημέρες. Σήμερα γίνεται μία εθελοντική αιμοδοσία η οποία ξεκινάει από σήμερα 28 Μαρτίου μέχρι τις 8 Απριλίου. Οι ώρες της αιμοδοσίας είναι 8 με 1 το μεσημέρι. Κάνουμε έκκληση σε όλους και στους έφεδρους αξιωματικούς αλλά και σε όλη την κοινωνία της Δράμας για αυτή την προσφορά αίματος, την οποία την έχει ανάγκη και το νοσοκομείο μας και γενικά η πατρίδα μας. Καλούμε όλους να συνεισφέρουν όσο μπορούν στην προσπάθεια αυτή. Η Διεθνής Ένωση Αστυνομικών Νομού Δράμας, στα πλαίσια των κοινωνικών της εκδηλώσεων και σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Εφέδρων Αξιωματικών Νομού Δράμας, το Εθελοντικό Σωματείο Συμμετέχου, Πρωτοβουλία Δραμηνών και τον Αθλητικό Σύλλογο Μαχητές Δράμας, πραγματοποιούμε ένα δεκαήμερο εθελοντικής αιμοδοσίας προκειμένου να συγκεντρώσουμε όσες το δυνατόν περισσότερες φιάλες αίματος για τους δραμηνούς συμπολίτες μας και ιδιαίτερα για τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού αλλά και για απαθόντες από τροχαία ατυχήματα. Στηρίζουμε την εθελοντική αιμοδοσία στο Γενικό Νοσοκομείο Δράμας. Είναι πολύ σημαντικό στις μέρες μας, με το να δώσουμε σε 10 λεπτά αίμα σώζουμε πολλούς ανθρώπους στη ζωή. Καλούμε όλο τον κόσμο, αν έχει τη δυνατότητα, να μπορέσει να δώσει αίμα. Ο Διευθυντής του Τμήματος Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου της Δράμας, Σπύρος Τουρτούρης, εξηγεί τα ωφέλη από την αιμοδοσία. Είναι πολύ σημαντική, όπως σημαντική είναι η προσφορά της εθελοντικής αιμοδοσίας από κάθε άνθρωπο που είναι ικανός να δώσει αίμα. Είναι μια κίνηση η οποία δείχνει συμπαράσταση και αλτρουισμός προς τους πάσχοντες, οι οποίοι έχουν ανάγκη από αίμα και είναι μια πράξη η οποία θα πρέπει να βρει άξιους μιμητές. Τι πρέπει να ξέρει ο εθελοντής ομοδότης πριν πάει να δώσει αίμα? Πρέπει οπωσδήποτε να είναι υγιής, να είναι ικανός δηλαδή να δώσει αίμα. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να έχει κάνει ένα ελαφρύ πρωινό, να είναι ξεκούραστος και χρειάζεται να έχει απαραίτητα στοιχεία μαζί του, την αστυνομική του ταυτότητα και τον άμκα του.